Οπότε θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Αθήνα να μιλήσουμε με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τον Κοσμά, τον συντονιστή του δικτύου για την βιώσιμη κινητικότητα, CVNet, το οποίο έχει σχέση και με την Άξο, ήρθε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, είδε, άκουσε, οπότε μας μεταφέρει λίγο τις εντυπώσεις που αποκόμισε από αυτή την πρώτη, όχι πρώτη, αλλά την πιο έτσι γεμάτη συνάντηση που είχε με τους παράγοντες ανθρώπους εδώ της Άξο, για να έχουμε εικόνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους την Άξο. Δεν σας ξυπνήσαμε πολύ πρωί, έτσι. Όχι, όχι, έτσι κι αλλιώς ξυπνάμε νωρίς, γιατί έχουμε πολλά. Δεν έχουμε ούτε μόνο την Άξο. Ναι, εντάξει. Έχουμε πολλά που τρέχουμε. Ωραία. Αφορμή για την επίσκεψη εισαγωγικά αυτή στο σπίτι σας, στο χώρο σας, είναι να μας πείτε τις εντυπώσεις που αποκομίσατε από το τριήμερο που περάσατε στην Άξο. Γιατί δεν το έχουμε ακούσει ακόμα, να έχουμε το πρώτο συμπέρασμα. Καταρχάς να πω πως όλοι οι συνεργάτες μου, αλλά πιστεύω και τα στελέχη του Δήμου που βοήθησαν και συνέβαλαν σε αυτή τη διοργάνωση και της ανοιχτής εκδήλωσης και των συναντήσεων με τους φορείς, πιστεύω ότι όλοι είναι, θα έλεγα, ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες μας, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που είναι τουριστική αυτή τη στιγμή και όλοι τρέχουν στις δουλειές τους. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η προσέλευση και το ενδιαφέρον των πολιτών και των φορέων για το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας και του σχεδίου που ξεκινάμε να εκπονούμε για τη χώρα της Νάξου ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο. Και θεωρώ ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ έφορο έδαφος, είναι μια πολύ καλή συγκυρία για να μπορέσουν να γίνουν πραγματικά θετικές αλλαγές. Μάλιστα. Επειδή να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, γιατί μιλήσατε με ανθρώπους, έχετε μια εικόνα, τι είναι αυτό το οποίο σας μετέφεραν τουλάχιστον οι περισσότεροι από τους ακροατές μας? Θεωρώ ότι υπήρχε ένα κοινό μήνυμα σε όλους, σε όλες τις συναντήσεις και σε όλες τις δηλώσεις, ότι η χώρα της Νάξου έχει φτάσει, θα έλεγα, σε ένα διέξοδο, για να μιλήσουμε και με όρους συγκοινωνιακούς. Mm-hmm. Έχει φτάσει σε ένα διέξοδο. Η χρήση του αυτοκινήτου είναι περισσότερη από όσο αντέχει ο οικισμός. Αντίθετα, τα άλλα μέσα και οι τρόποι μεταφοράς, το περπάτημα, το ποδήλατο, η δημόσια συγκοινωνία που δεν υπάρχει με όρους αστικής συγκοινωνίας, είναι πολύ πιο πίσω, ενώ υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν και να εξυπηρετήσουν πραγματικά όλους τους πολίτες και τους τουρίστες. Άρα εδώ προκύπτει ένα κοινό μήνυμα που τέθηκε ξεκάθαρα, δεν το μετέφρασα εγώ έτσι, για σημαντικό περιορισμό της χρήσης του αυτοκίνητου μέσα στη χώρα και παροχή εναλλακτικών μέσων και τρόπων μεταφοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα. Τόσο ξεκάθαρα δεν μας έχει τεθεί σε καμία περιοχή που μελετάμε. Μάλιστα. Πόσο εύκολο όμως είναι να γίνει αυτό? Γιατί εντάξει, και εμείς μπορούμε να το λέμε αυτό, αλλά το θέμα είναι πώς μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Γιατί εσείς προφανώς έρχεστε να προτείνετε και τη λύση αυτή, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Έχουμε να προτείνουμε όχι μία λύση, εναλλακτικές λύσεις. Mm-hmm. Με την έννοια ότι υπάρχουν διάφοροι δρόμοι για να φτάσει στον ίδιο προορισμό. Αν τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ναι, θα σας έλεγα ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποφασιστεί είναι τι θα γίνει με το λιμάνι, πώς θα φτάνουμε σε αυτό, πώς θα φεύγουμε από αυτό. Ναι. Είναι το πιο κομβικό θέμα της χώρας της Νάξου, γιατί μιλάμε για την οργάνωση του κύριου οδικού δικτύου, δηλαδή των κύριων δρόμων, οι οποίοι θα πρέπει οπωσδήποτε να φιλοξενούν κυκλοφορία αυτοκινήτων και μάλιστα και βαρέων οχημάτων. Σωστά. Άρα πρώτα θα πρέπει να λύσουμε αυτό και μετά το δεύτερο πολύ μεγάλο βήμα κατά τη γνώμη μου είναι η οργάνωση των χώρων στάθμευσης περιμετρικά της χώρας και η εξυπηρέτηση των πολιτών με κάποια αστική συγκοινωνία, ώστε αφήνοντας το αυτοκίνητο περιμετρικά να μπορούν να μπουν στον οικισμό και να πάνε όπου θέλουν χρησιμοποιώντας αστική συγκοινωνία. Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα, στο οποίο θέλω να σας πω επίσης ότι και η πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής και της παλιάς και της νέας, ναι, αλλά και η βούληση των λεωφορείων του ΚΤΕΛ είναι υπέρ αυτού του σχεδιασμού. Μάλιστα. Πολύ υπέρ, θα έλεγα. Είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια τέτοια λύση. Απλά πρέπει αυτή τη στιγμή να αναζητήσουμε τον τρόπο, τον βέλτιστο τρόπο, ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι και από πλευράς βιωσιμότητας, αν θέλετε, οικονομικής βιωσιμότητας. Γιατί τα ΚΤΕΛ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Δεν σωστά. Είναι ένας δημόσιος φορέας που κάνει κοινωνικό έργο.
Σωστά. Το θέμα είναι ότι επειδή μιλήσατε και με επιχειρηματίες, με ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι που βγάζονται προς το ζήν με βάση ακόμα και το δρόμο που μπορεί να είναι ή την παραλία γενικότερα εδώ, μήπως αυτοί είχαν μια διαφορετική άποψη όσον αφορά τους δρόμους, γιατί εμείς έχουμε την εντύπωση ότι τους αρέσουν τα αυτοκίνητα να υπάρχουν στην παραλία γενικότερα, να κινούνται τα αυτοκίνητα. Ναι. Κοιτάξτε, μιλήσαμε με σύλλογο εμπόρων και με σύλλογο ξενοδόχων όσον αφορά τους επαγγελματίες του, που σχετίζονται και με τον τουρισμό και με τα καταστήματα. Με τα ίδια τα καταστήματα δεν νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε ακόμα, θα γίνει το επόμενο διάστημα. Ενδεχομένως να ήταν κάποιοι εκπρόσωποι τους στην ανοιχτή εκδήλωση, δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου κατάλογο. Η εκτίμησή μου είναι η εξής, ότι αν εξηγηθεί σωστά με παραδείγματα από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ανάπλασης και βιώσιμης κινητικότητας σε εμπορικές περιοχές, σε τουριστικές περιοχές, έχει αυξήσει το τζίρο πολλές φορές πάνω σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα που κατακλείζεται από αυτοκίνητα, στάθμευση, παράνομη στάθμευση, συμφόρηση, θόρυβο, ρύπανση και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Έτσι, αν εξηγηθεί λοιπόν αυτό ξεκάθαρα και εμείς θα το εξηγήσουμε και έχουμε τα επιχειρήματα, είναι ακλόνητα τα επιχειρήματα, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση πουθενά. Έτσι, νομίζω ότι όχι απλά δεν θα φέρουν αντίρρηση, αλλά θα είναι και επισπεύδοντες ενός σχεδιασμού τέτοιου. Μάλιστα. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι στη ΣΥΦΝΟ, ένα άλλο νησί που εκπονούμε σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας, ο προτεργάτης του σχεδίου είναι ο Σύλλογος Εμπόρων και Επαγγελματιών, που είναι και η εστίαση μέσα. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι συζητάμε. Είναι οι προτεργάτες. Βάζουν πλάτη δηλαδή. Ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο για όλη αυτή την ιστορία. Και λογικό. Και λογικό, ναι. Πάνω απ' όλα είναι λογικό αυτό. Όσον αφορά τα υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που μπορεί αυτά τα πράγματα να κινήσουν ή απλά μένουμε ακόμα στη φάση σχεδιασμού? Το να αρχίσουν να υλοποιούνται πράγματα, ναι. Μιλάμε. Το ΣΒΑΚ έχει την εξής λογική. Γίνεται καταρχάς ο σχεδιασμός μαζί με τους πολίτες και τους φορείς, αυτό το χτίζουμε μαζί και θέλουν να είναι σαφές. Άρα θα είσαστε απόλυτα ενήμεροι και θα παρακολουθείτε απολύτως το χρονοδιάγραμμα του σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, ό,τι εκτιμούμε ότι μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται πριν ακόμα τελειώσει και το ΣΒΑΚ, δηλαδή κάποια πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα ότι έτσι πρέπει να γίνει και δεν θα αμφισβητηθεί από κανένα σχεδιασμό, τότε αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να τα ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Βέβαια στην Ελλάδα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε αφορά το δημόσιο τομέα, από τη στιγμή που συλλαμβάνεται ως ιδέα μέχρι την υλοποίησή του, είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Απόσταση και σε διαδικασίες και σε χρηματοδότηση και σε χρόνο. Όσο και να θέλουμε να επισπεύσουμε κάποια πράγματα, δεν επισπεύδονται. Ωστόσο υπάρχει πρόθεση, από όσο έχω καταλάβει και από τη Δημοτική Αρχή και από τους φορείς που θα εμπλακούν σε όλη αυτή τη διαδικασία και στην υλοποίηση, μέσα στο 2020 να έχουμε κάποια πρώτη ένδειξη του τι πάμε να κάνουμε, με συγκεκριμένη παρέμβαση, με συγκεκριμένο μέτρο που θα υλοποιηθεί. Μάλιστα. Μου είχατε πει ότι ένα από τα project που μπορεί να λειτουργήσουν στην Νάξο είναι αυτό της Λισαβόνας. Σε αυτό ήταν σε ιδιωτική κουβέντα. Μπορείτε να μας το αναλύσετε λίγο, γιατί αλλιώς θα το μεταφέρω εγώ παραδείγματος χάρη, αλλιώς το μεταφέρετε εσείς ενδεχομένως. Ναι, η Λισαβόνα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί μιλάμε για μια πόλη μεγάλη, πρωτεύουσα χώρας, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με μια χώρα νησιού, με την έννοια ότι είναι γεμάτη λόφους, έχει τους χαρακτηριστικούς 7 λόφους της Λισαβόνας. Είναι όλοι πάνω σε αυτούς τους λόφους αναπτυγμένοι με μορφή παραδοσιακού οικισμού. Έτσι υπάρχουν στενά δρομάκια, υπάρχουν καλτερίμια, υπάρχουν σκαλιά, υπάρχουν όλα αυτά που γνωρίζουμε στις δικές μας, στους δικούς μας παραδοσιακούς οικισμούς. Η Λισαβόνα λοιπόν αντικειμενικά δεν θα μπορούσε ποτέ να εφαρμόσει τα μέτρα που έχουν εφαρμόσει άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ωστόσο δημιούργησε ένα μείγμα πρωτοβουλειών και καινοτομιών που έχουν να κάνουν με μικρά ηλεκτρικά οχήματα, είτε πολυθέσια, δηλαδή τριθέσια, πενταθέσια κτλ. Είτε ηλεκτρικά μηχανάκια, είτε ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά μίνι μπας. Όλων των ειδών τα μικρά οχήματα τα οποία είναι ήπια, πηγαίνουν σχετικά αργά, άρα δεν είναι επικίνδυνα να χτυπήσουν, να σκοτώσουν κανένα. Δεν έχουν θόρυβο, δεν έχουν ρύπανση. Μάλιστα. Και έτσι με διάφορες πρωτοβουλίες και
του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα αναπτύχθηκαν επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταφορικών υπηρεσιών, για να το πω έτσι, που, που έρχονται να εξυπηρετήσουν τον επισκέπτη αλλά και τον κάτοικο σε οποιαδήποτε μετακίνηση θέλει να κάνει σε αυτούς τους παραδοσιακούς οικισμούς, ας πούμε. Α. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ ελκυστικό και ενδιαφέρον για τις δικές μας περιοχές και θα έλεγα είναι και από τα θέματα που θα συζητήσουμε πολύ σοβαρά για τη χώρα της Νάξου. Και οι σημερινοί πάροχοι μεταφορών, δηλαδή τα λεωφορεία, τα ταξί ή τα νοικιαζόμενα οχήματα, τα rent cars, πιστεύω ότι θα πρέπει να ακούσουν πολύ σοβαρά αυτές τις ιδέες, γιατί είναι το μέλλον της δικιάς τους δουλειάς. Ναι, σωστά, αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα νομίζω ότι σε αρκετά νησιά της, μάλλον όχι σε αρκετά, σε ένα ή δύο των δυτικών Κυκλάδων υπάρχουν πλέον και σταθμοί που μπορούν να δώσουν ηλεκτρικό φορτίο σε αυτοκίνητο. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι στην Κύθινο πρέπει να γίνεται αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. Η Κύθινο υλοποιεί ένα πολύ μεγάλο έργο μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα και αυτό είναι το άλλο μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε στην Άξο. Έτσι, και μετατρέπεται σε έξυπνο νησί. Έξυπνο, ναι, από την πλευρά της ενέργειας. Έξυπνο όμως και στο πλαίσιο της κινητικότητας και εκεί θα εκπονηθεί σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας με τη συμβολή μας. Οπότε εκεί η ηλεκτροκίνηση θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, ένα αυτοκίνητο για να φορτιστεί. Για να φορτιστεί με μια έτσι μακρόχρονη φόρτιση, δηλαδή να το αφήσει το βράδυ να φορτιστεί. Ναι. Δεν θέλει κάποια ειδική εγκατάσταση. Α, γιατί νομίζω ότι υπήρχε κάτι έχουν φτιάξει εκεί στην Κύθινο, νομίζω το πρόβλημα. Οι φορτιστές που υπάρχουν στο δημόσιο χώρο είναι τάχοι φορτιστές ή μεσαίας φόρτισης, δηλαδή είναι φορτιστές που φορτίζουν γρήγορα το όχημα. Ναι. Γιατί έχεις κάτσει, ας πούμε, σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο για μια-δυο ώρες, οπότε θες αυτό το χρόνο να φορτιστεί το όχημά σου. Οπότε είναι άλλου είδους εξοπλισμός αυτός. Ναι, κατάλαβα. Κατανοητό. Απλά όντως είμαστε τόσο κοντά ώστε σε λίγο να έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα όλοι? Γιατί ακούγεται λίγο, ξέρω εγώ, μπλε, αυτές τις ταινίες που αρέσουν σε μένα και δεν αρέσουν στον αγαπητό μου Μανώλη δίπλα. Είμαστε τόσο κοντά σε αυτή την τεχνολογία και σε αυτή την εποχή? Η τεχνολογία αυτή έχει ήδη διαδοθεί σε ευρωπαϊκές πόλεις. Το να έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα όλοι δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει γρήγορα, με την έννοια ότι ήδη έχουμε όλοι κάποια οχήματα στην ιδιοκτησία μας. Μπορεί να μην έχουμε όλοι αυτή τη στιγμή την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουμε ένα ηλεκτρικό όχημα το οποίο είναι και κάπως πιο ακριβό από τα συμβατικά ακόμα. Ναι, αλλά σαν... όλα αυτά σιγά σιγά μέσα στην επόμενη πενταετία με δεκαετία θα αλλάξουν. Δηλαδή, ναι, και τα αυτοκίνητα που έχουμε, τα βενζινοκίνητα θα παλιώσουν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα γίνουν πιο οικονομικά και οι υποδομές φόρτισης θα αναπτυχθούν, οι δημόσιες υποδομές θα αναπτυχθούν σταδιακά από τους δημόσιους φορείς. Οπότε σύντομα θα έχουμε μια δυνατότητα και θα έλεγα εγώ προσωπικά το επόμενο αυτοκίνητο που θα αγοράσω το ξέρω ότι θα είναι ηλεκτρικό. Κατάλαβα. Και κάτι τελευταίο που έχει να κάνει, δεν ξέρω αν κλείσαμε όσον αφορά την Νάξο από τις εντυπώσεις που αποκομίσατε, αν υπήρξε κάποια η οποία ήταν αντίθετη με αυτό που θέλετε. Προφανώς θα υπήρξε κάποιος ο οποίος τα γκρίνιαξε, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν υπήρξε καμία αντίθετη άποψη. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Απλά στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων υπάρχει κάτι αντίστοιχο που γίνεται? Νομίζω γίνεται ένα στην Κέα ή έχει τελειώσει, δεν θυμάμαι. Ή καλολαδί στη Σύφνο. Είμαστε σε περίπου αντίστοιχη φάση του χρονοδιαγράμματος. Στην Κέα και στη Σύφνο είναι λίγο πιο μπροστά η Κέα, μικρές διαφορές. Θα έλεγα ότι και εκεί οι αντιδράσεις έτσι και η υποδοχή του κόσμου, η αποδοχή είναι μεγάλη. Εκεί βέβαια δεν έχουμε την περίπτωση ενός μεγάλου οικισμού που λειτουργεί ως πόλη, για να το πω έτσι, ως ένα μικρό αστικό κέντρο. Είναι διαφορετική περίπτωση, εξετάζουμε όλο το νησί. Στην Άξο δεν μπορούμε ακόμα να εξετάσουμε όλο το νησί, είναι μεγάλο το νησί, είναι και οι μικρές Κυκλάδες. Είναι κάτι που θα αναπτυχθεί, ελπίζουμε, στο μέλλον, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Γενικά θα σας έλεγα ότι επειδή τα σχέδια βιώσιμης κινητικότητας αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει σε 162 δήμους της χώρας, είναι πια, δεν είναι μια απλή σειρά μελετών, είναι ένα μεγάλο ρεύμα αυτή τη στιγμή που αναπτύσσεται μέσα στην ελληνική κοινωνία και πολύ σύντομα θα δούμε τα αποτελέσματα αυτού του ρεύματος. Ήδη βλέπουμε ηλεκτρικό λεωφορείο στο Ρέθυμνο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, κυκλοφορεί στην πόλη. Ήδη βλέπουμε πολλά μινιμπάς χαμηλής ρύπανσης σε διάφορους δήμους της Ελλάδας. Βλέπουμε λεωφορείο χωρίς οδηγό αυτοματοποιημένο στα Τρίκαλα. Βλέπουμε ηλεκτρικά ποδήλατα πάλι στο Ρέθυμνο και νομίζω είδαμε και στην Καλαμάτα.
Βλέπουμε ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Γενικά υπάρχει μια έκρηξη, θα έλεγα, της βιώσιμης κινητικότητας και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτή. Μάλιστα. Και αυτό δείχνει προφανώς για το που πηγαίνουμε. Γιατί όταν όλοι το κάνουν προς εκεί, το ρεύμα είναι αυτό που είπατε και πριν, ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε. Οπότε ας προσαρμοστούμε και εμείς σιγά-σιγά. Πρέπει. Ναι, ας το απολαύσουμε. Ας το απολαύσουμε, που λέει. Ωραία. Επόμενη επίσκεψη στην Άξο ή επόμενη δράση στην Άξο είναι προγραμματισμένη? Νομίζω ότι θα είναι σκόπιμο να σας κάνουμε μια επίσκεψη από Σεπτέμβρη που ξεκινούν τα σχολεία. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπούμε και στο θέμα της εκπαίδευσης, έτσι, της εκπαίδευσης όσον αφορά την κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία και να μεταδώσουμε μηνύματα στις γενιές αυτές που είναι και το μέλλον και που θα είναι οι άνθρωποι που θα μεταδώσουν, αν θέλετε, και τα μηνύματά μας, ας πούμε, και στις οικογένειές τους και στην ευρύτερη κοινωνία. Σωστά, αφού έτσι κι αλλιώς από τα παιδιά ξεκινάς για να μπορέσεις να κάνεις κάτι σωστά, το ξεκινάς από τα παιδιά, γιατί αυτά είναι που μπορούν να κάνουν και τη διαφορά άλλωστε. Και είναι αυτοί οι οποίοι στο μέλλον θα είναι οι πολίτες που θα παίρνουν και τις αποφάσεις. Εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια άλλη φάση. Γι' αυτό ενδεχομένως καλό να ξεκινάμε από εκεί, από τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναγνωστόπουλε, και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.